σηκώνει σημαία γρήγορα μπροστά. Δίδεται λοιπόν η εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Δεν έφυγε τόσο καλά ο Κάστορας, ενώ ανέκοψε στα πρώτα μέτρα και ο Τεντερμπόι. Πολύ γρήγορα θέλει να τεθεί επικεφαλής, πιεζόμενος ο Κρήτονας. Θέλει να περάσει τώρα ο Κάστορ δεύτερος, τα καταφέρνει. Αμέσως μετά ο Μπάμορ περνάει τρίτος, τέταρτος ο Διόδωρος. Και στη συνέχεια έμεινε ο Πολύκαρπος, όπως βλέπετε, πρώτο τελευταίο. Strong Ben. Ο Πολύκαρπος προτελευταίος, τελευταίος ο Τέντερμπόι, ο Μινουάς τρέχει από την εξωτερική. Στην πρωτοπορία ο Κρήτον, ο οποίος μάλιστα έχει πάρει σημαντική διαφορά. Κάστορ στη δεύτερη θέση, στη συνέχεια θέλει να αναπτυχθεί ο Διόδωρος, ενώ ο Πολύκαρπος παίρνει πάρα πολύ ανοιχτά την τελευταία στροφή, συνεχώς καλύπτοντας έδαφος. Τελευταία μέτρα. Κρήτον, δυνατά στα τελευταία μέτρα ο Κάστορας. Να και ο Πολύκαρπος με πολλές δυνάμεις έρχεται και ο Τέντερμπόι από την εσωτερική ο Διόδωρος. Πολύκαρπος δυνατά στα τελευταία μέτρα θέλει ο Κάστορας να προσπεράσει και τα καταφέρνει. Ο Κρήτον τρίτος, τέταρτος ο Διόδωρος και το αποτέλεσμα 6-2-3-1. Τον βλέπετε αριστερά πόσο ανοιχτά πήρε η τελευταία στροφή καταδιώκοντας τους άλλους σπρίντερς. Προσπάθησε και ο Τέντερμπόι, από νωρίς οδήγησε με ταχύ ρυθμό ο Κρήτονας. Το κατεδίωξε ο Κάστορας, από την εσωτερική ο Διόδωρος και πιο έξω βλέπετε πως έρχεται πλέον ο Πολύκαρπος, ενώ παλεύει και με μαθητευόμενο Τέντερμπόι. Για μία ακόμη φορά εδώ στα τελευταία μέτρα, ο Πολύκαρπος δυνατά προσπερνά τον Κρήτονα, ενώ παλεύει και ο Κάστορ όπως και ο Διόδωρος από την εσωτερική. Επλέον βλέπετε από νωρίς έχει σηκωθεί, ξέρω το λόγο, πανηγυρίζοντας με περίπατο, εντυπωσιακό, πραγματικά θα είναι ο νικητής και πάνω νήμα βλέπετε εδώ θεαματικά Κρήτον Διόδωρος, πέμπτος ο Τέντερμπόι κοντά, στη συνέχεια ο Strong Ben, ο Μίνωας Μπάμορ τελευταίο σε απόσταση και σε επανάληψη κούρσα. Από τα πρώτα μέτρα βλέπετε τις ανακοπές των αλόγων. Ο Πολύκαρπος επίσης έμεινε αρκετά πίσω. Θα τεθεί επικεφαλής ο Κρήτονας, θα ακολουθήσει ο Κάστορας. Στη συνέχεια προσπαθεί ο Μπάμορ, περνάει τρίτος, ο Διόδωρος τέταρτος, πιο πίσω Strong Ben και μόνιμα στην εξωτερική καλπάζει ο Τέντερμπόι. Ακόμα πιο πίσω ο Πολύκαρπος και ο Μίνωας. Και πάμε να δούμε για μία ακόμη φορά τα τελευταία μέτρα. Με υπεροχή θα μπει πρώτος ο Κρήτονας, Κάστορ, Διόδωρος προσπαθούν και απ' έξω εντυπωσιακός πραγματικά Πολύκαρπος, ενώ πλησιάζει και ο Τέντερμπόι. Βλέπετε πως εδώ στο τέλος εύκολα προσπερνά ο Πολύκαρπος και πάνω στον τερματισμό Κάστορ, Κρήτον, Διόδωρος, στη συνέχεια ο Τέντερμπόι, αναμνηστική φωτογραφία για τον νικητή Πολύκαρπο. Το αποτέλεσμα 6-2-3-1. Για μία ακόμη φορά από άλλη οπτική γωνία η τελική ευθεία. Βλέπετε αριστερά, παίρνοντας πολύ ανοιχτά την τελευταία στροφή, είναι ο νικητής Πολύκαρπος, καθώς πλησιάζει τους αντιπάλους του. Ο Κρήτον που προηγείται θα υποχρήσει, στο τέλος θα ιτηθεί και από τον Κάστορα, ενώ από τον Κάγκελο δεξιά ο Διόδωρος. Τέταρτος. Ενώ είμαστε ταυτόχρονα έτοιμοι και για το ρεπορτάζ, μπορούμε να ακούσουμε στο Βαγγέλου. Δεν ξέρω ποιον έχει ποτέ. Ακούσουμε τον Αλέκο Γιατρά. Τελικά ήταν τόσο εύκολη η νίκη του Πολύκαρπου παρά το γεγονός ότι η απόσταση ήταν 1000 μέτρα. Αξιοποίησε το φίνις του και μάλλον δικαιώθηκε και πήρε το τμήμα του πλησιασμού που επιτραπεί έκφραση από την ατυχία της προηγούμενης μετοχής του. Το άλλο κορδόν από μια καλή σειρά επιτυχιών, δηλαδή. Τυχία, όχι ότι κέρδιζε, που ερχόταν δεύτερο και τρίτο με ατυχίες στη διαδρομή. Σήμερα παρόλα αυτά είχε πάλι ατυχή διαδρομή. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και σε φόρμα το άλογο και έστω και έτσι με αυτόν τον τρόπο κέρδισε σήμερα. Στα 1400 θα δημιουργηθεί, θα υπάρχει πρόβλημα, πιστεύετε? Όχι, έχει αποδείξει ότι μπορεί και τα 1400. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα από το ταμπορί? Όχι, όχι, όχι. Ενθουσιώδης πολύ ο τριανταφύλου, σήκωσε το μαστίγιο λίγο πριν κερδίσει, είδαμε. Εντάξει, να πανηγυρίσουμε, αλλά μετά το φίνις, όχι πριν το φίνις. Είδε ότι είχε κερδίσει και γι' αυτό ίσως χάρηκε τόσο πολύ. Εντάξει. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή Αλέκο Γιατρά.